μπαίνει στο χειρουργείο, ένα δύσκολο χειρουργείο. Δεν το κρύβω ότι έχω λίγο άγχος, αλλά επειδή πιστεύω πάρα πολύ στον εαυτό μου και βέβαια και στη βοήθεια του Θεού, πιστεύω θα πάνε όλα καλά. Έχω λίγο άγχος, λίγο όμως. Θα κάνω επέμβαση στη βαλβίδα, είναι ανοιχτό το χειρουργείο, ανοιχτής καρδιάς, με λίγα λόγια. Στην αορτική βαλβίδα. Οπότε μιλάμε για ένα δύσκολο χειρουργείο, πολύ ωραίο χειρουργείο. Είναι ένα χειρουργείο περίπου 5 μέχρι 7 ώρες. Έχω μια αγωνία να ανοίξω τα μάτια μου και να ξαναδώ τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου. Θέλω με το που τελειώσει όλος αυτός ο Γολγοθάς που ξημέρωσε για μένα, να τελειώσει όλο αυτό και να έρθουν μετά αφού ανοίξω τα μάτια μου και είμαι καλά. Και όλο αυτό το διάστημα και με το τραγούδι, γιατί ήσουν στο X Factor μέσα, πήγες παρόλα αυτά στο X Factor, το έκανες ένα μέρος από το όνειρό σου πραγματικότητα. Ο γιατρός σου θεωρεί ότι ήταν δίπλα σου, έτσι δεν είναι? Ο γιατρός στάθηκε δίπλα μου σε όλες μου τις κινήσεις. Πήρα κάποιες αποφάσεις και βέβαια αφού ρώτησα τον γιατρό και μου είπε ναι μπορείς αλλά πρόσεχε. Πήρα τα ρίσκα μου και εγώ μπήκα σε ένα παιχνίδι που είχε πάρα πολύ άγχος, πολύ αγωνία, πολύ στρες. Παρόλα αυτά τα κατάφερα, βγήκαμε ψηλά το κεφάλι από εκεί. Και στην κατάσταση που είσαι δεν θα έπρεπε να αγχώνεσαι και να στρεσάρεσαι, έτσι δεν είναι? Η αλήθεια είναι πως όχι, δεν θα έπρεπε. Αλλά εντάξει, όλα είναι για τους ανθρώπους πιστεύω και με ένα αληθινό χαμόγελο και την πίστη μέσα μας και προς το Θεό αντιμετωπίζονται όλα. Και η σύντροφό σου δίπλα σου? Και η σύντροφό μου με βοηθάει, είναι δίπλα μου, είναι το στήριγμα μου. Προσπαθώ, η αλήθεια είναι να την ηρεμήσω περισσότερο αυτή παρά να ηρεμήσω τον εαυτό μου. Δηλαδή είμαι άνθρωπος που δίνω κουράγιο στους ανθρώπους που έχουν σταθεί και στέκονται απέναντί μου και δίπλα μου παρά στον εαυτό μου. Δηλαδή είμαι αγχωμένος αλλά είμαι και χαλαρός ταυτόχρονα. Δεν ξέρω πώς συμβαίνει αυτό. Και προσπαθείς να είσαι έτσι για να μην αγχώνονται και άνθρωποι που είναι στο περιβάλλον σου, να δείχνεις ότι είσαι... Μπορεί να είναι και μια άμυνα, ναι, αλλά είμαι και τρομερά αισιόδοξος άνθρωπος. Με το καλό να τελειώσει το χειρουργείο, πόση ανάρρωση, πόση ο διάστημα ανάρρωση έχει πει ο γιατρός ότι θα χρειαστεί? Είναι 2 μέρες εντατική και 7 ημέρες κλινική. Είναι ένα δεκαήμερο όλο αυτό και μετά θέλω περίπου 1 με 1,5 μήνα για ανάρρωση να κλείσει και η πληγή κανονικά. Αλλά για να μπορώ να είμαι πάλι αυτός που ήμουν αδυνατός, να μπορώ να σηκώνω και βάρη, να κάνω τη γυμναστική μου, να κάνω πράγματα που έκανα παλαιότερα, θέλω 6 μήνες. Και όλα αυτά σε ηλικία? Είμαι στα 27. Μια δύσκολη διαδικασία για έναν νέο άνθρωπο στα 27 του. Είναι μια δύσκολη, αλλά βοηθάει και πάρα πολύ η ηλικία, γιατί μια τέτοια ηλικία έχει τρομερή αισιοδοξία μέσα της και μεγάλη πίστη. Γιώργο μου, να πάνε όλα καλά. Ολοκλήρωσε και το βίντεο κλιπ σου? Ολοκλήρωσε το βίντεο κλιπ μου 2 μέρες προχθές βασικά, πριν μπω στο χειρουργείο, δηλαδή τελείωσε το κομμάτι μου, έτρεξα για όλο αυτό, αφήνω κάτι στον κόσμο μέχρι να αναρρώσω και να επανέλθω πάλι. Το τραγούδι μου έρχεται με τίτλο «Τέλος». Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι τελειώνουν όλα εδώ, όλα εδώ ξεκινάνε.